Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Μάρις Γκορτσίλας και είμαι commercial photographer. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς να φωτογραφίσουμε ένα ρολόι ανδρικό. Φύγαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να σας δείξω βήματα-βήματα πώς θα το φωτογραφίσουμε να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, που να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για social media, ακόμα και για το web page σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δείχνοντάς σας τα αντικείμενα και τι χρησιμοποίησα για να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία. Τα υλικά που χρησιμοποίησα για να κάνουμε να τελειοποιήσουμε αυτή τη φωτογραφία είναι τα εξής. Για αρχή, το κυρίο μας θέμα που θα κάθεται πάνω το ρολόι είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η πέτρα, όπου βλέπετε και στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, που την έχω πιάσει με ένα μανταλάκι και πάνω σε ένα τρυπόδι. Επίσης, χρησιμοποίησα για background ένα backdrop, λέγεται, σε χρώμα μαύρο με διάφορα άσπρα κύματα που κάνει εδώ πέρα. Στην ουσία είναι ένα μάρμαρο, είναι αρκετά φθηνό και το χρησιμοποίησα για background. Επίσης, το ρολόι μας το έχουμε σταθεροποιήσει εδώ πέρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα τα δάχτυλά μου. Το έχουμε χρησιμοποιήσει στην ουσία επάνω στην πέτρα, το έχουμε σταθεροποιήσει και φαίνεται ίσα ίσα να κρέμεται πάνω από την πέτρα και από πίσω το background, άμα δείτε εδώ πέρα, που θα το φωτίσουμε ξεχωριστά. Από εξοπλισμό λοιπόν χρησιμοποίησα flash της Godox και στην ουσία είναι 4 flash ακριβώς πίσω μου που χτίζουμε την φωτογραφία και φωτίζουμε συγκεκριμένα σημεία στο ρολόι μας. Πάμε λοιπόν να σας πω για τα flash. Από εδώ λοιπόν έχουμε ένα DP400 με ένα snoot ακριβώς εδώ πέρα. Από αυτή την πλευρά λοιπόν εδώ έχουμε ένα SK400 με το standard reflector και ένα grid 30 μοιρών. Και ακριβώς εδώ πέρα, μισό λεπτά για να το δείτε από εδώ. Από εδώ έχουμε ένα speed light. Ποιο μοντέλο είναι? Είναι το V860-2. Όπου και αυτό με ένα snoot και είναι πιασμένο σε ένα τρυποδάκι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και το τελευταίο, το flash που είναι ακριβώς από εδώ πίσω. Και το τελευταίο μας λοιπόν το flash είναι το Godox, το SK400 πάλι, αυτό είναι το B που το ονομάζω εγώ, μαζί με ένα Streetbox που είναι ένα 20x30. Στην ουσία πέφτει το φως εδώ πέρα. Επίσης αυτό εδώ πέρα είναι ένα diffusion paper, λέγεται. Είναι ένα ρολό που κατεβαίνει κάτω και κάνει διάχυση ακόμα καλύτερα στο ρολό μας επάνω. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και την μηχανή και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Από μηχανή λοιπόν έχουμε την αγαπημένη μας Nikon Z6 μαζί με τον φακό 2470 Z-Mount κουμπωμένο επάνω στα 70mm που θα τραβήξουμε σήμερα και επίσης έχουμε το Godox X-Pro που θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις απευθείας από εδώ πέρα για όλα τα flash και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε πίσω από κάθε flash για να βάζουμε ξεχωριστά τις ρυθμίσεις. Επίσης έχω συνδεδεμένο το λάπτοπ με την κάμερα ώστε όλες οι φωτογραφίες θα πηγαίνουν απευθείας στον υπολογιστή και θα βλέπουμε και τις φωτογραφίες για να βλέπετε εσείς βασικά στο βίντεο, αλλά επίσης για να βλέπω και εγώ τις φωτογραφίες με μεγαλύτερη οθόνη, ώστε να μπορώ να βλέπω καλύτερα το τι βγάζουμε μαζί. Επίσης έχω ένα κουμπιουτεράκι στην ουσία που το έχω συνδεδεμένο με την κάμερα και μπορούμε να βγάζουμε τις φωτογραφίες μας απομακρυσμένα, ώστε να μην χρειάζεται να έρχομαι να πατάω το κουμπί από εδώ είτε από το λάπτοπ. Από ρυθμίσεις λοιπόν στην μηχανή μας έχουμε 200 shutter speed με F9 στο φακό και ISO 50, το λιγότερο που πάει είναι η Z6 και έτσι μας βοηθάει στο να μην έχουμε καθόλου noise στη φωτογραφία μας. Πάμε λοιπόν να τραβήξουμε ένα black frame και να το δούμε στον υπολογιστή. Τέλεια! Το black frame λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει για εμένα και για περισσότερους φωτογράφους ότι από εκείνο το frame και μετά θα είναι οι τελικές μας φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τους πιλότους από τα flash και να σας δείξω με λεπτομέρειες, με ένα κοντινό πλάνο, ακριβώς εδώ πέρα το τι βλέπω εγώ πέρα και το setup μας. Οι πιλότοι στην ουσία μας βοηθάνε για να δούμε το πού πέφτει το φως ακριβώς και το πού θα πέσει αργότερα η φλασιά. Οπότε είναι ένα πολύ καλό θετικό στα studio flash και δεν χρειάζεται συνέχεια να βαράς φλασιά με κάποια speedlight ή κάποια άλλα flash που δεν έχουν πιλότους. Και δεν χρειάζεται, όπως είπα πιο πριν, να βαράς φλασιές στο άκυρο χωρίς να μπορείς να καταλάβεις πού ρίχνεις τη φλασιά σου. Αυτό εδώ λοιπόν είναι, όπως βλέπετε, το setup με το ρολόι ακριβώς εδώ πέρα. Όπως είπαμε, η πέτρα που μπαίνει ακριβώς εδώ πέρα και το ρολόι που στέκεται ακριβώς επάνω στην πέτρα.
το βλέπετε. Και από πίσω, ακριβώς εδώ, έχουμε το background μας, εδώ πέρα. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω το κάθε flash, το τι ακριβώς κάνει επάνω στη λήψη μας. Το πρώτο flash λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό εδώ πέρα, το beep flash, όπου χτυπάμε ακριβώς εδώ πέρα σε αυτό το diffusion paper και διαχέουμε πάρα πολύ όμορφα, με μεγάλη επιφάνεια, το φως επάνω στο ρολόι μας για να καλύψουμε μια μεγάλη επιφάνεια που στην ουσία θα είναι ο βασικός μας φωτισμός. Έχουμε ενεργοποιήσει λοιπόν το flash το B και πάμε να βγάλουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Αυτή είναι λοιπόν η φωτογραφία, το πρώτο κλικ. Είμαστε τέλεια αναταρισμένοι. Όπου μας, στην ουσία μας βάζει ακριβώς εδώ πέρα ένα φωτισμό, τον βασικό μας φωτισμό που φωτίζει σχεδόν όλο το ρολόι. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε το flash το D, που είναι το DP 400, το 3, με το snoot επάνω, και στην ουσία αυτό που κάνω είναι, επειδή δεν θέλω να χτυπήσω το ρολόι μας απευθείας στη φλασιά, διότι είναι και glossy και θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημα και η φλασιά φαίνεται απευθείας επάνω στο ρολόι, αυτό που κάνω στην ουσία, αντανακλάω το φως, δηλαδή χτυπάω με το flash και με το snoot, περιορίζω αρκετά τη δέσμη της φλασιάς, την χτυπάω ακριβώς εδώ στο plexiglass που βλέπετε εδώ πέρα και κάνω αντανάκλαση και χτυπάει και αγκαλιάζει όμορφα από κάτω το ρολόι μας. Πάμε λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε από το controller και να το δούμε ακριβώς σε πράξη τι κάνει πάνω στη φωτογραφία μας. Όπως βλέπετε, έχουμε φωτίσει ακριβώς εδώ κάτω το ρολόι μας. Δείτε λίγο την προηγούμενη και την επόμενη που χρησιμοποιούμε το flash, το κάτω. Επίσης έχω βάλει ένα φελιζόλ εδώ πέρα, όπως βλέπετε, και αυτό που κάνω με το φελιζόλ είναι να μπλοκάρω το φως, επειδή η δέσμη του D πέφτει και πάνω στην πέτρα και δεν θέλω να είναι πάρα πολύ φωτεινή η πέτρα για να μας πέφτει το μάτι εκεί πάνω. Οπότε έχω βάλει ένα φελιζόλ εδώ πέρα να, πρώτον, για να μπλοκάρει το φως του flash, και επίσης όταν βαράει το πίσω το flash κάνει αντανάκλαση εδώ πάνω και φωτίζω με πάρα πολύ όμορφα και λίγο ακριβώς από αυτή την πλευρά που είναι τέρμα σκοτεινό. Ενεργοποιούμε λοιπόν και το set of flash που έχουμε εδώ πέρα, που είναι το speedlight όπως είπαμε και πριν, και κάνω μία δοκιμαστική, τέλεια, και πάμε να βγάλουμε το click και να δούμε σε πού φωτίζει βασικά το σε. Όπως βλέπετε, το σε μας φωτίζει το καντράν του ρολογιού. Δεν μας ενδιαφέρει η πέτρα, διότι εδώ θα πάρουμε από αυτό το φλασιά θα πάρουμε μόνο το καντράν για να είναι φωτεινό. Δείτε λίγο το προηγούμενο και το επόμενο πώς είναι εδώ πέρα. Επίσης, επειδή πάλι δεν ήθελα να ρίξω την φλασιά ακριβώς μπροστά στο ρολόι, επειδή είναι και τζάμι και θα κάνει απευθείας αντανάκλαση και δεν θα φαίνεται καθόλου ωραία, αυτό που έκανα είναι βρήκα πού ακριβώς κοιτάζει η φάτσα του ρολογιού, δηλαδή κάπως εδώ πέρα, νοητά το έκανα εδώ πέρα, και ρίχνω ακριβώς εκεί τη φλασιά που βαράει ακριβώς εδώ πέρα και κάνει πάλι αντανάκλαση ακριβώς εδώ πάνω στο ρολόι και πέφτει το φως ομοιόμορφα. Και τελευταίο flash λοιπόν είναι το α, από εδώ πέρα που είναι το Godox, το SK400, το 2, που στην ουσία αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν background light. Στην ουσία αυτό με το 30 degree Honeycomb grid πέφτει ακριβώς εδώ πάνω και το ρίχνω ακριβώς εδώ πέρα για να κάνει ένα ομοιόμορφο σβήσιμο κατά εκεί, που στην ουσία στην φωτογραφία μέσα είναι να έρχεται μέσα από το βράχο και να φεύγει, να σβήνει όμορφα κατά εκεί και να γίνεται λίγο πιο σκούρο. Πάμε λοιπόν να δούμε και με αυτό το flash τι ακριβώς κάνει. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία μας εδώ στο Capture One, στην ουσία έχει φωτίσει ομοιόμορφα από πίσω και κάνει έτσι το αντικείμενο να πεταχτεί από το background και να μην είναι βαρετό. Βλέπετε πως είναι εδώ πέρα σαν να αιωρείται στο πουθενά, και εδώ πέρα δίνουμε την αίσθηση του βάθους. Επειδή όμως το background μου φαίνεται λίγο έτσι πολύ απλό, ήθελα λίγο να βάλω χρώμα. Οπότε τι θα κάνω, έχω μερικά ένα gel εδώ κόκκινο και μια διαφάνεια σαν διαφάνεια είναι μπλε, και στην ουσία αυτό που θα κάνω είναι να βάλω στο flash μπροστά
το τζέλ για να βγει κόκκινη φλασιά πίσω. Και βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφα φαίνεται το χρώμα το κόκκινο. Αλλά επειδή δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, μισώ να βγάλω λίγο και τα guides. Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιο να χρησιμοποιήσω, θα βγάλω λοιπόν και με το μπλε το τέτοιο. Να δούμε ποιο θα είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι λοιπόν με το μπλε. Και αυτό είναι με το κόκκινο. Είναι τέλεια όπως βλέπετε. Δεν ξέρω ποια θα χρησιμοποιήσω. Είναι και αυτή χωρίς τα τζέλ. Με το κόκκινο και με το μπλε. Ένα τελικό αντικείμενο που θα προσθέσω στο σοτ είναι αυτό εδώ πέρα το τρυποδάκι με ένα plexiglass λευκό που στην ουσία θέλω να κάνω μία αντανάκλαση από ένα flash. Θα το τοποθετήσω ακριβώς εδώ πέρα και όπως βλέπετε λοιπόν στο live θέλω να γεμίσω λίγο αυτήν εδώ τη σκιά στο ρολόι, αυτή είναι ακριβώς εδώ πέρα τη σκιά. Παρακολουθήστε λίγο τώρα που θα κάνω λίγο με το plexiglass. Βλέπετε που φωτίζει πιο όμορφα. Που γεμίζει την ουσία τη σκιά. Που πιστεύω ακριβώς εδώ πέρα. Να το δω λίγο και πιο κοντά. Ναι, που ακριβώς εδώ πέρα είναι πολύ καλά γιατί μας φωτίζει και αυτά τα δύο που είναι ακριβώς επάνω στο ρολόι. Και πάμε να βγάλουμε και την άλλη φωτογραφία με αυτό ακριβώς εδώ μπροστά. Και βλέπετε ακριβώς εδώ πέρα πώς έχει γεμίσει λίγο η σκιά. Και εφόσον τοποθέτησα και αυτό το plexiglass για να κάνουμε την αντανάκλαση του φωτός, πάμε λοιπόν να βγάλουμε ένα black frame και να πούμε ότι εκείνη η φωτογραφία θα είναι η τελική. Βγάζουμε λοιπόν το black frame και το βλέπουμε στην οθόνη, στο laptop. Και ανοίγουμε ξανά το X-Pro, όλα τα flash τραβάμε ένα τεστ δοκιμαστικό να κάνουν τα flash, να φωτίσουν και να πάω από αυτή την πλευρά να πάρω και τα τζελάκια και να τραβήξω μία φωτογραφία με το μπλε το τζελ μία με το κόκκινο το τζελ. Και μία χωρίς τα gel. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα και η τελική μας φωτογραφία ύστερα από Photoshop και retouching είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε στην οθόνη σας. Ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή μαζί μου, ελπίζω να σας βοήθησα και μείνετε συντονισμένοι διότι θα έρθουν καινούργια project, καινούργιες φωτογραφίσεις και καινούργια tutorial. Σιγά σιγά το content ανανεώνεται και γίνεται και πιο καλύτερο, αναβαθμίζεται ο τρόπος που τραβάω βίντεο κτλ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι όπως είπα, κάντε μας follow στο Instagram και στο Facebook και ένα subscribe εδώ στο κανάλι μας για να παρακολουθείτε και τα μελλοντικά τα βίντεο. Όπως είπα, είμαι ο Μάριος Γκορτσίλας, commercial photographer και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!